Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Παραμένει σε πορτοκαλί στην Αγερμό η Αχαΐα. Σήμερα ανακοινώθηκαν 5 νέα κρούσματα COVID-19, αυξάνοντας το συνολικό αριθμό σε 96 από την 1η Οκτωβρίου. Δεδομένη πλέον είναι η παράταση των περιοριστικών μέτρων. Πάμε πολύ σύντομα στον συνάδελφο Γιώργο Ηλιόπουλο στην αίθουσα σύνταξης. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη. Έχουμε 239 κρούσματα από την αρχή της πανδημίας. Τα 96 είναι τις πρώτες ημέρες, τις πρώτες 12 ημέρες του Οκτωβρίου. Πράγματι, Έφη, που παρουσιάζεται μια σημαντική αύξηση τον τελευταίο μήνα στα κρούσματα στην περιοχή της Αχαΐας. 38% αύξηση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Τα 1-2 κρούσματα την ημέρα γίνανε πλέον 10 το προηγούμενο διάστημα. Σήμερα, βέβαια, έχουμε 5 κρούσματα στην Αχαΐα. Αυτό είναι το ευτυχές. Ωστόσο, δεν πάβει η περιοχή να βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό, κάτι που σημαίνει αυξημένα κρούσματα, αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας για την περιοχή τη δική μας, για την περιοχή της Αχαΐας. Τελευταία ενημέρωση υπάρχει κρούσμα, αποκαλύφθηκε στον ΝΟΠ. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ίδιος ο Όμιλος, αναφέρει ότι έγινε χνηλάτιση επαφών σε προπονητές και αθλητές. Όλοι βγήκαν αρνητικοί πλην ενός αθλητή, ο οποίος βρίσκεται υπό επιτήρηση και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, να επισημάνουμε, Έφη. Από εκεί και πέρα, σε πανελλαδικό επίπεδο, 295 ήταν σήμερα τα κρούσματα πανελλαδικά, 7 θάνατοι και 91 άτομα διασωληνωμένοι. Ήταν λίγο πιο παραπάνω, λίγο πιο αυξημένα σε σχέση με χθες, που είχαμε μόλις 280 κρούσματα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η περιοχή παραμένει σε υψηλό επίπεδο επιτήρησης. Ο πορτοκαλί συναγερμός συνεχίζεται και όλοι πιστεύουν, όλοι θεωρούν ότι θα είναι δεδομένη η παράδοση των μέτρων. Έφη, κάτι που αναμένεται να δούμε. Θα τα δούμε όλα αυτά αμέσως τώρα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, τον κύριο Χαράλαμπο Μπονάνο. Κύριε Μπονάνο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Καρούνια. Παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα? Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχει ληφθεί απόφαση. Μίλησα προηγουμένως πριν με βγάλετε στον αέρα με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Παπαγεωργίου. Περίπου σε 2 ώρες θα έχουν πάρει απόφαση. Το εκείνο που θέλω να πω είναι για τα κρούσματα τα σημερινά. Να λάβετε υπόψη σας ότι χθες ήταν Κυριακή. Συνεπώς υπολειτουργούν τα εργαστήρια και πάντα την ημέρα την επόμενη μετά από την Κυριακή έχουμε πάντα, αν δείτε, στατιστικά μειωμένα κρούσματα. Άρα ο αριθμός αυτός μην τον ερμηνεύσετε διαφορετικά. Να δούμε και αύριο τι θα γίνει, δηλαδή. Είστε προβληματισμένος, φαίνεστε ιδιαίτερα προβληματισμένος, κύριε Μπονάνο, με τα κρούσματα στην περιοχή. Είμαι προβληματισμένος γενικά από την αύξηση των διασωληνωμένων περιστατικών. Κοντεύουν τα 100, ενώ είχαμε τέλη Ιουλίου 8. Είμαι προβληματισμένος με το ότι στην περιοχή μας, αυτό που είπε ο κύριος Ηλιόπουλος, έχουμε μια αύξηση της τάξης κοντά του 40%. Γενικά, μπορεί να είμαστε ψύχρεμοι, θα έλεγα, αλλά ανησυχούμε, δεν φοβόμαστε. Έχουμε πολλά περιθώρια ακόμα να πάμε καλύτερα, αλλά πρέπει όλοι δυστυχώς να καταλάβουμε ότι η κατάσταση δεν ήταν όπως ήταν το Μάρτιο, δεν ήταν όπως ήταν τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Είμαστε σε μια διαφορετική χρονική περίοδο δύσκολη. Όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, λόγω του ότι θα είμαστε αναγκασμένοι να μπαίνουμε μέσα σε κλειστούς χώρους. Άρα η μάσκα, οι αποστάσεις, οι κοινωνικές αποστάσεις που πρέπει να υπάρχουν, η αποστασιοποίηση όπως τη λέμε, μάλιστα, πρέπει να εφαρμοστεί. Μπορούμε σήμερα, μια εβδομάδα μετά την ισχύ των περιοριστικών μέτρων, να μιλήσουμε για κάποια πρώτα αποτελέσματα και εκτιμήσεις, κύριε Μπονάνο? Η εκτίμηση είναι ότι υπάρχει ο ιός διάσπαρτος στην κοινότητα, όπως το λέμε, διότι βλέπουμε να υπάρχει σε κοινωνικές ομάδες διαφορετικές, δεν είναι από μια συγκεκριμένη συρροή, από μια γνωστή μόνο πηγή κρουσμάτων, ώστε να πούμε εντοπίστηκαν 30 μεμονωμένα κρούσματα σε μια κοινωνική ομάδα. Είναι από διάφορες ομάδες, είναι από ιδιωτικές επιχειρήσεις, είναι από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι από δημόσιες επιχειρήσεις, είναι από ένστολους. Άρα, συνεπώς,
Είναι, αυτά τα σημάδια δείχνουν ότι έχει διαδοθεί παντού στην κοινότητα. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί και προσεκτικοί στα επόμενα βήματα. Νομίζω ότι εδώ στην Πάτρα αυτό που κρατάγαμε τόσο καιρό, ότι είμαστε μια περιοχή η οποία δεν έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό, αποδεικνύει με τον πιο περίτρανο τρόπο πόσο μπορεί να μεταβληθεί η κατάσταση και πόσο αλλάζει τα δεδομένα. Και πόσο μπορεί να αλλάξει, γιατί είναι ένα δυναμικό φαινόμενο το οποίο μεταβάλλεται ανά πάσα στιγμή, ανά ώρα, ανά μέρα, έχουμε μια διαφορετική εικόνα. Άρα η εικόνα της στιγμής που υπάρχει τώρα, μετά από μια εβδομάδα όπως είπατε, δεν είναι καθόλου αισιόδοξη. Πρέπει να είμαστε όλοι επιφυλακτικοί και προσεκτικοί στο πώς συμπεριφερόμαστε, είτε στο σπίτι μας είτε και έξω, μόλις βγούμε από αυτό. Σήμερα πραγματοποιούμε τους γνωστούς κανόνες, δηλαδή να επαναλάβουμε τους γνωστούς κανόνες, οι οποίοι μπορεί να είναι κουραστικοί, αλλά είναι οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να μας οδηγήσουν σε καλύτερες μέρες. Μάσκα, αποστάσεις και χέρια. Σήμερα, κύριε Μπονάνο, έγινε μία σύσκεψη στο γραφείο σας με τη συμμετοχή του κυρίου Βανταράκη και της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, της κυρίας Μαστοράκου. Θα ξεκινήσουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι από το ΝΕΟΔΗ και σε ποιες ομάδες? Λοιπόν, ένα-ένα, επειδή ξέρω ότι στη ζωή μας έχουν μπει διάφοροι όροι και μπερδευόμαστε, εμείς δεν εμπλεκόμαστε με το ΝΕΟΔΗ. Κακώς δηλαδή για μας όπως έχει προχωρήσει το ζήτημα, διότι η προέκταση του ΕΟΔΗ ήταν η δημόσια υγεία. Εδώ πέρα υπάρχει μια διαστροφή και μια παραβίαση του νόμου, μια και μου το θέτετε τώρα. Δηλαδή, δεν είμαστε προέκταση του ΕΟΔΗ. Προέκταση του ΕΟΔΗ σύμφωνα με τον νόμο είναι η δημόσια υγεία των αιρετών περιφερειών. Αυτή τη στιγμή όμως ο ΕΟΔΗ δεν προεκτείνεται σε εμάς. Εμείς έχουμε μια διαφορετική πορεία, θα έλεγα, σαν περιφερειακή, σαν αιρετή περιφέρεια. Δηλαδή, έχουμε κάνει μια προγραμματική σύμβαση με το Εργαστήριο Επιδημιολογίας και Υγιεινής του κ. Βανταράκη, ένα αναγνωρισμένο διεθνώς εργαστήριο, και μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο θα προχωρήσουμε προσπαθώντας να αυξήσουμε τη δειγματοληψία, γιατί όσα περισσότερα δείγματα τόσο καλύτερο σύμφωνα με τους ειδικούς. Δίνουμε λοιπόν άλλα 1.000, τουλάχιστον άλλες 1.000 δειγματοληψίες με αυτά τα οικονομικά που μπορούμε τώρα να βαδίσουμε, και η σύσκεψη σήμερα ήταν μαζί με την κυρία Μαστοράκου και τον κύριο Βανταράκη πώς θα το οργανώσουμε καλύτερα αυτή τη δειγματοληψία και σε ποιες κοινωνικές ομάδες. Σε ποιες ομάδες, κύριε Μπονάνο? Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη από τις κλειστές ομάδες πληθυσμών, δηλαδή άσυλα, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, όπως επίσης και στους ένστολους, που εκεί πέρα πάλι υπάρχει μια προτεραιότητα, διότι είναι η πρώτη γραμμή που έρχονται σε επαφή συνήθως με κρούσματα, κρατούμενους κτλ. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε ένα βάρος προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να γίνουν οι ανάλογες επιδημιολογικές μελέτες, γιατί αυτές οι μελέτες θα δείξουν με πιο ακρίβεια και με μεγαλύτερη πιστότητα σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκεται η περιοχή μας. Και εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν θα μείνουμε μόνο στην Πάτρα, θα επεκταθούμε και στις άλλες δύο περιφερειακές ενότητες, και στον Πύργο και στο Αγρίνιο, ώστε να υπάρχει μια καλύτερη πληροφόρηση δρώντας σε τρεις διαφορετικές περιφερειακές ενότητες. Πιστεύετε ότι μέχρι στιγμής ο ΕΟΔΗ δεν έχει λειτουργήσει με τον τρόπο που θα έπρεπε, κύριε Μπονάνο? Ή παρεξήγησα εγώ κάτι? Δεν παρεξηγήσατε τίποτα. Πιστεύω, όχι, δεν παρεξηγήσατε τίποτα. Πιστεύω ότι ο ΕΟΔΗ έπρεπε να είναι πιο κοντά στις περιφέρειες, στις περιφερειακές, στις αιρετές περιφέρειες, πράγμα το οποίο δεν αποδεικνύεται μέχρι στιγμής, δεν το δείχνει δηλαδή με τις πράξεις του. Έχει απομονωθεί περισσότερο στο λεκανοπέδιο, πιθανόν έχει τις προτεραιότητες του. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγμή αναγκαζόμαστε σαν περιφέρεια να κοιτάμε να οργανώσουμε μόνοι μας τις δειγματοληψίες, διότι δεν θεωρώ ότι υπάρχει η ανάλογη, θα έλεγα, η ανάλογη εφαρμογή στη δικιά μας περιφέρεια και όπως βλέπω και από άλλες αιρετές περιφέρειες. Υπάρχει μια αδυναμία εκεί πέρα, την οποία σπέβδουμε εμείς να καλύψουμε κάνοντας τα δικά μας τεστ, πληρώνοντας δηλαδή από τα λεφτά της περιφέρειας για να μπορέσει να καλύψει τα δειγματοληπτικά τεστ, για να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο αξιόπιστοι στην αποτύπωση
της πανδημίας στην περιοχή μας. Πότε ξεκινούν αυτοί οι έλεγχοι δειγματοληπτικοί, κύριε Μπονάνο? Νομίζω από Δευτέρα θα είμαστε έτοιμοι. Αυτή τη βδομάδα τελειώνουμε με τη δημιουργία τριών συνεργείων. Βάζει η περιφέρεια, βάζει τις κινητές ιατρικές μονάδες. Ο ιατρικός σύλλογος, το επιστημονικό κομμάτι δηλαδή όσον αφορά την οργάνωση των μονάδων και την προμήθεια των κατάλληλων υλικών, ο κύριος Βανταράκης στο εργαστήριό του, και νομίζω ξεκινάμε από Δευτέρα για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα τεστ. Και μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε, κύριε Μπονάνο. Τελικά το μέτρο να κλείνουν τα καταστήματα εστίασης στις 12 τα μεσάνυχτα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Γιατί ακούσαμε σήμερα και από τον καθηγητή τον κύριο Δερμιτζάκη που προτείνει να παραμένουν ανοιχτά τα καταστήματα, να γίνονται όμως οι έλεγχοι έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός σε πλατείες και πάρκα. Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχουν διάφορες απόψεις και διάφορες αντικρουόμενες θεωρίες. Πριν βγω πάλι στον αέρα, είχα μια επικοινωνία με το γιο μου που είναι γιατρός και βρίσκεται στο Εδιμβούργο αυτή τη στιγμή. Μου έλεγε με την αύξηση των κρουσμάτων εκεί δεν λειτουργεί τίποτα άλλο από εστίαση, μόνο τα take away. Φυσικά εκεί υπάρχει μια διαφορετική νοοτροπία, είναι ένας διαφορετικός πληθυσμός. Εδώ έχουμε μάθει να είμαστε πιο εξωστρεφείς, έχουμε συνηθίσει την εστίαση διαφορετικά σε ένα τόπο συνάντησης. Θα έλεγα ότι πολλοίς κόσμος δουλεύει εκεί πέρα, για να το πάρουμε και από την οικονομική πλευρά. Πρέπει όλα αυτά συνολικά να τα δούμε. Φανταστείτε ότι η εστίαση έχει πληγεί αρκετά στη χώρα μας και βρίσκεται ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που δουλεύει. Άρα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Δηλαδή, εδώ δεν μπορούμε να τη συγκρίνουμε την κατάσταση με άλλες χώρες, όπως σας είπα, με την Αγγλία παράδειγμα. Είμαστε μια διαφορετική χώρα που το εργατικό δυναμικό απασχολείται σε ένα μεγάλο ποσοστό στην εστίαση, στα καφέ. Φανταστείτε ότι οι μοναδικές επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας ήταν στην εστίαση και στον καφέ, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Το καταγράφουν οι στατιστικές. Λοιπόν, άρα δεν μπορούμε ξαφνικά να αποκόψουμε αυτό το κομμάτι της οικονομίας και να το νεκρώσουμε εντελώς, διότι θα πάμε σε άλλες καταστάσεις οι οποίες θα είναι ίσως ακόμα πιο τραγικές. Για μένα, αν θέλετε προσωπικά, πρέπει να παραμείνει η εστίαση. Τώρα το ωράριο και αυτά θα το κρίνουν οι πιο ειδικοί. Αν αυτό διευκολύνει στις 12 ή στις 1 είναι ένα άλλο θέμα, αλλά πρέπει παντού όμως, εκείνο που θέλω να τονίσω εγώ, είτε στην εστίαση είτε στον καφέ, πρέπει παντού να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή οι κανόνες, το πρωτόκολλο στην εστίαση να λειτουργούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει αυτό που έχουν βάλει τα 4 άτομα, οι αποστάσεις και τα λοιπά, να τηρούνται ευλαβικά. Και φυσικά όπου μπορούμε και όπου είναι δυνατόν, γιατί ακούω και διάφορες θεωρίες, να χρησιμοποιούμε τη μάσκα και στους εξωτερικούς χώρους. Η μάσκα γιατί έγινε και μια παρεξήγηση και με δηλώσεις μου και τα λοιπά. Να είμαι ξεκάθαρος, η μάσκα χρησιμοποιείται κατά τη λογική, με την κοινή λογική. Τι θέλουμε? Να απομονώσουμε τα σταγονίδια τα δικά μας από τα σταγονίδια του διπλανού μας. Αυτό θέλουμε τελικά. Αυτό για να γίνει λοιπόν πρέπει να είμαστε με κάποιον άλλον άνθρωπο. Πρέπει να υπάρχει συγχρονισμός, πρέπει να υπάρχει κάποια κοινωνική δραστηριότητα, κάποια συνάθρηση. Δεν μπορούμε δηλαδή τον άλλον, επειδή περπατάει μόνος του σε μια ερημική τοποθεσία, να τον γράφουμε και να λέμε το γράφουμε γιατί δεν φοράει μάσκα. Ή τις ερωτήσεις που ακούω, τις περίεργες. Στο αμάξι λέει, όταν οδηγώ φοράω μάσκα. Μα από ποιον ενοχλήθεις, από το παρμπρίζ ή από το διπλανό που δεν υπάρχει? Όταν όμως έχεις την επιβάτη και είναι διαφορετικής, θα έλεγα, διαφορετικής κοινωνικής ομάδας από σένα, δηλαδή οικογενειακής ομάδας. Είναι άλλο να έχεις το παιδί σου, να έχεις τη γυναίκα σου, και άλλο να έχεις έναν κύριο που τον πηγαίνεις κάπου αλλού που είναι απλά φίλος. Εκεί φόρεσε μάσκα. Θα πεις μια καλημέρα, θα πείτε 5 κουβέντες μέσα στα μάξι, είναι πιο κλειστός ο χώρος, πρέπει και οι δύο να φοράτε μάσκα. Αυτά λειτουργούν κατά την κοινή λογική. Δεν χρειάζονται κύκλοι, δεν χρειάζονται, θα έλεγα, κανονιστικές διατάξεις. Έχουμε μάθει και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μπονάνο. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μπονάνο. Έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε σωστά την μάσκα, γιατί σήμερα είδα δύο κυρίους που προχώρησαν στον δρόμο, φορούσαν μάσκες, όταν όμως συναντήθηκαν και άρχισαν να μιλάνε, κατέβασαν τη μάσκα κάτω από το στόμα. Κυρία Καρούνια, έχετε απόλυτο δίκιο και είναι πολύ εκνευριστικό αυτό το φαινόμενο. Να πηγαίνεις είτε σε κατάστημα, σε οποιοδήποτε, για να μοιάσουμε συνέχεια την εστίαση που συνέχεια πυροβολείται, σε οποιοδήποτε κατάστημα και να βλέπεις τη μάσκα κατεβασμένη κάτω από το σαγόνι. Και μάλιστα το ειρηνικό βλενογόνο
που είναι η πρώτη πηγή που εισόδου στη λίμωξη, να βλέπεις ας πούμε τη μύτη να εξέχει ή να βλέπεις κάτω από τα προγούλια εδώ πέρα, στην κάτω γνάθο δηλαδή, να φοράνε τη μάσκα. Βλέπεις απίστευτες καταστάσεις. Γι' αυτό λέω πρέπει να πιστούμε όλοι. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί τη φοράμε τη μάσκα, την οποία τη λειτουργούμε σαν δίκην εμβολίου, όπως σωστά λέει ο Λάμπης ο Γόγος. Τη μάσκα τη φοράμε για να μας προφυλάσει και να προφυλάσουμε εμείς τον διπλανό μας από την ανταλλαγή στα γονιδίων. Όπως επίσης, να το τονίσω αυτό και τελειώνω εδώ πέρα, πρέπει να αερίζουμε τους χώρους μας. Διότι τα σταγονίδια δεν πρέπει να γίνουν νεόρημα, γιατί αποδεικνύεται ότι με το νεόρημα γίνεται η όλη ζημιά, η όλη μετάδοση. Λοιπόν, μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα καταλάβουμε και πρέπει να γίνουν εκτίμα μας, δεν τη φοράμε τη μάσκα για να αποφύγουμε το πρόστιμο, τη μάσκα τη φοράμε για να προφυλαχτούμε. Ήσασταν σαφέστατο, να σας ευχαριστήσω κύριε Μπονάνο. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά κύριε Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, γεια σας. Πολλά θέματα μπήκαν στη συζήτηση με τον κύριο Μπονάνο. Θα δούμε κάποια από αυτά και στη συνέχεια του δελτίου μας και με ρεπορτάζ. Το αδιαχώρητο τώρα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της ναυπάκτου από πατρινούς που πήγαν εκεί για διασκέδαση μετά το κλείσιμο της εστίας στα μεσάνυχτα στην Πάτρα. Επίσης, συνωστισμός παρατηρήθηκε σε πλατείες της Πάτρας και σε άλλα σημεία όπου επιλέγουν να συνεχίσουν τη διασκέδασή τους οι νέοι. Χαρακτηριστική εικόνα της πόλης την Παρασκευή τα μεσάνυχτα, όπου έγινε ντου από αστυνομικούς στις κάλες της Αγίου Νικολάου και απομακρύνθηκαν οι νεαροί, οι οποίοι μαζικά μετακινήθηκαν για την Πατρέως και τη Γεροκοστοπούλου. Μια κατάσταση κόμικο-τραγική, με τους επαγγελματίες της εστίασης να λένε ότι δεν προσφέρει κάτι το κλείσιμό τους και τους νέους να μιλούν για καταπίεση. Σκάλες Αγίου Νικολάου Πάτρας, Παρασκευή τα μεσάνυχτα. Ο απόλυτος συνωστισμός. Περιπολικά φτάνουν στο σημείο και ενημερώνουν τους νεαρούς πως θα πρέπει να απομακρυνθούν. Είχε αρκετό, ναι, ήταν τίγκα. Και οι αστυνομικοί τι σας είπανε? Να φύγουμε από εκεί και δεν θα φάμε 150 ευρώ πλούστη. Αμέσως μετά αρχίζει η συγκέντρωση σε Γεροκοστοπούλου, πλατεία Γεωργίου και Πατρέως. Οι νέοι διαμαρτύρονται, μιλούν για καταπίεση. Αφήστε, τώρα δεν μπορώ να κάτσω έξω, να βγω έξω, να πάω κάπου και να περιορίζουν την ατομική μου ελευθερία, λέει ο φασισμός. Τελεία. Αυτή ήταν η κατάσταση το Σαββατοκύριακο στην Πάτρα. Οι νέοι μετά τις 12 πήγαιναν σε πλατείες και σκάλες για να συνεχίσουν τη διασκέδασή τους μετά το κλείσιμο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επίσης, στη γειτονική ναύπακτο επικράτησε το αδιαχώρητο από πατρινούς που πήγαν για διασκέδαση. Αυτό διαπιστώνεται και από τους καταστηματάρχες εστίασης που, όπως λένε, είναι δώρον άδωρον το κλείσιμό τους. Μα το πρόβλημα αυτό το οποίο έχουμε τονίσει εξ αρχής είναι ότι η νεολαία, μετά το πέρας του ωραρίου, δεν θα πάει σπίτι του. Θα μαζευτεί σε χώρους οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι, χωρίς κανένα κανονισμό υγιεινής, σε αντίθεση με τα μαγαζιά που πληρούν κανονισμούς, αντισηπτικά, μάσκες, αποστάσεις. Άρα νομίζω ότι το μέτρο δεν βοηθάει στην καταπολέμηση του ιού, απλώς κλείνει τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους κατ' επεκτέρου. Κωμικοτραγική χαρακτηρίζεται γενικότερα η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, με κάποιους να κλείνονται στα σπίτια τους και άλλους να διασκεδάζουν σε ανοιχτούς χώρους μεν, αλλά πολύ κοντά ο ένας τον άλλον. Το έχω ακούσει. Τα σχολεία δεν έπρεπε κανονικά, γιατί εκεί δεν θα έχουν, κορονοϊό δεν θα έχουν εκεί. Θα δημιουργηθεί νέα αστεία εκεί, λέτε. Εκεί. Και επικίνδυνο και να αυξηθούν και πιο πολύ και τα κρούσματα προς τα εκεί. Όταν η πολιτεία, η κυβέρνηση και λοιποί λειτουργούν χωρίς σοβαρότητα, είναι λογικό και ότι οι νέοι δεν μπορούν να πάρουν σοβαρά όλες αυτές οι καταστάσεις και θα αντιδρούν έτσι. Δεν είναι θέμα μέτρων, είναι το πώς αντιμετωπίζεις εξ αρχής μια κατάσταση τέτοια. Πώς την αντιμετωπίζεις? Όταν αντιμετωπίζεις με σοβαρότητα και όταν δεν έχεις πισωγυρίσματα, όταν οι ίδιοι υπουργοί βγαίνουν χωρίς μάσκες σε συνωστισμό, όταν, πώς να πιστέψει ο πιτσιρικάς ότι συμβαίνει αυτό? Θα πάει να διασκεδάσει το χώρο που αυτός θεωρεί καλύτερο. Με τον αριθμό λοιπόν των κρουσμάτων να παραμένει υψηλός και η Αχαΐα να βρίσκεται στην πορτοκαλί ζώνη, ενεργοποιήθηκε από σήμερα το νέο πακέτο
προληπτικών μέτρων λειτουργίας της αγοράς, όπου η εστίαση είναι ξανά ο μεγάλος χαμένος. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Στο... Η εστίαση θα πληρώσει το μάρμαρο, λοιπόν. Κυρίως εστίαση, ναι, γιατί έχουμε μπει στο επίπεδο 3, το οποίο σημαίνει επίπεδο αυξημένης επιτήρησης, και αυτό, όπως αντιλαμβανόμαστε, συνεπάγεται μια πλειάδα μέτρων. Είναι διαφορετικά και ποικίλα, όμως αυτό που επιβαρύνεται περισσότερο από αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα, στην ήδη μια εβδομάδα που διανύουμε ειδικών μέτρων ενός μίνι lockdown, επιβαρύνεται κυρίως η διασκέδαση από ό,τι είδαμε. Αυτό σημαίνει ότι από σήμερα τα καταστήματα εστίασης, η πληρότητα των καθισμάτων θα είναι στο 50%. Και επίσης θα είναι όλοι καθήμενοι υποχρεωτικά, και βέβαια μέχρι 4 άτομα ανά τραπέζι. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνει ένας ακόμα περιοριστικός παράγοντας στη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων, γεγονός που αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά ότι δημιουργεί θέματα και σε οικονομικό κυρίως επίπεδο σε αυτές τις επιχειρήσεις. Να πούμε ότι εξαιρείται το takeaway πάντα και το delivery σε αυτές τις υπηρεσίες. Βέβαια απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ, έτσι. Και να προσθέσουμε ακόμα ότι παραμένει το μέτρο μετά τις 12. Μετά τις 12 μέχρι τις 5 το πρωί απαγόρευση της λειτουργίας αυτού του είδους των καταστημάτων, και στα κέντρα διασκέδασης, συμπεριλαμβανομένων των χώρων δεξιώσεων και μπαρ, επιτρέπονται μόνο καθήμινοι, όπως είπαμε, σε τραπέζια, χωρίς όμως ζωντανή μουσική. Δεν θα έχουμε ζωντανή μουσική, τουλάχιστον για την εβδομάδα που έρχεται. Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την επόμενη εβδομάδα, αλλά ο κύριος Μπονάνος πιστεύω ότι μας προειδέασε για το τι μπορεί να επακολουθήσει, αλλά και η αυστηροποίηση αυτών των μέτρων. Και σε περίπου 2 ώρες, όπως είπε ο κύριος Μπονάνος, θα ξέρουμε τι ακριβώς θα ισχύει για τις επόμενες ημέρες. Βλέπουμε πάντως μια αυστηροποίηση των μέτρων. Όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι θα έχουμε τουλάχιστον μια εβδομάδα ακόμα σε ένα τέτοιο καθεστώς, και φυσικά η χρήση μάσκας επιβάλλεται σε χώρους εσωτερικούς εργασίας, αλλά και σε εξωτερικούς χώρους, και ακούσαμε και τον κύριο Μπονάνο πώς χρησιμοποιεί τη μάσκα. Δηλαδή, όταν είναι κάποιος μόνος του, δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητο και δεν είναι και λογικό να φοράει κάποιος μάσκα, γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης. Εκεί που υπάρχει συγχρονισμός, εκεί που υπάρχει δηλαδή επαφή κοινωνική, εκεί είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας για να αποτρέπεται αυτή η πιθανότητα. Να πούμε ότι και στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουμε επιπλέον μέτρα. Ο αριθμός μειώνεται στο 50% της χωρητικότητας των μέσων μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία δηλαδή, αστικά και υπεραστικά, όπως και σε πλοία, ενώ επιτρέπονται μέχρι 2 επιβάτες σε ταξί και έως 4 άτομα σε γεωταχή. Πιο ελαστικά μέτρα είναι βέβαια για όσες περιοχές βρίσκονται σε επίπεδο χαμηλότερο, στο 2 δηλαδή, στο 1, και φυσικά κάνουμε το σταυρό μας να μην περάσουμε στο επίπεδο 4F, γιατί εκεί πλέον θα μιλάμε, για lockdown, έτσι. Βέβαια όχι της μορφής που είδαμε το Μάρτιο, έτσι, με γενικό κλείσιμο των πάντων, αλλά σίγουρα κάποιες επιχειρήσεις όπως η εστίαση, εκεί θα μπουν λουκέτα σίγουρα. Ας ελπίσουμε, όπως είπαμε, να μην εξελιχθεί περισσότερο περαιτέρω η εξάπλωση του ιού στο κοινωνικό σύνολο, και να περιορίσουμε τα κρούσματα και να τα μειώσουμε, αν είναι δυνατόν, τις επόμενες ημέρες, για να ελαφρώσει λίγο η κατάσταση στην Αχαΐα. Πάμε να δούμε όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ για το πώς δέχτηκαν οι καταστηματάρχες της εστίασης τα νέα περιοριστικά μέτρα. Δεν αλλάζει κάτι, λένε οι επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι συνεχίζουν στο ίδιο καθεστώς περιορισμού που ίσχυε, καθώς δεν εκδόθηκε κάποιο άλλο ΦΕΚ. Κάποιοι, βέβαια, πρέπει να πούμε, είναι τυπικοί, κρατούν τις αποστάσεις, μετρούν άτομα, διώχνουν κόσμο. Άλλοι πάλι δηλώνουν ότι επιπλέον μείωση πελατών θα οδηγήσει σε οριστικό λουκέτο τα καταστήματά τους. Σήμερα, πάντως, επικράτησε μπέρδεμα με τους ελέγχους κλιμακίων, είναι σαρωτική από το πρωί στη Ρήγα Φεραίου. Σε πορτοκαλί συναγερμό από σήμερα η Αχαΐα, και μεταξύ των περιοριστικών μέτρων είναι το να λειτουργούν τα καταστήματα εστίασης με το 50% της δυναμικότητάς τους. Κατά πόσο συμβαίνει αυτό στην πράξη όμως, είναι ένα ζήτημα. Κανένας δεν ξέρει ως τώρα που μιλάμε τι ισχύει. Υποθέτουμε ότι ισχύει αυτό που μέχρι τώρα ίσχυε, διότι δεν έχουμε λάβει γνώση κάποιου ΦΕΚ. Έχουν ανακοινωθεί μέτρα τα οποία όμως δεν έχουν αποτυπωθεί σε κάποιο ΦΕΚ μέχρι την ώρα που μιλάμε. Δεν γνωρίζω αν έχει γίνει κάτι τις τελευταίες ώρες. Οπότε αναγκαστικά πηγαίνουμε με αυτό το οποίο μέχρι τώρα γνωρίζουμε. Από αυτό που ανακοινώθηκε την Παρασκευή δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση. Και από ό,τι ξέρουμε και οι υπηρεσίες που ελέγχουν δεν έχουν ενημερωθεί. Θεωρώ ότι είναι λάθος να κλείνουν τα μαγαζιά στις 12, γιατί γίνεται μεγαλύτερος συγκλονισμός και γίνεται
Μεγαλύτερο πρόβλημα. Τα μαγαζιά, εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τους όρους που πρέπει. Πρώτα απ' όλα γιατί ζούμε εμείς οι ίδιοι, ζουν τα παιδιά μου μέσα στο μαγαζί μου, ζουν η οικογένειά μου ολόκληρη. Θα πρέπει σίγουρα για κάποια μαγαζιά, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει πρόβλημα, τα πολύ μικρά μαγαζιά. Γενικότερα επικρατεί μια σύγχυση στους επαγγελματίες. Κάποιοι συνεχίζουν με το καθεστώς που ίσχυε, όπου υπήρχε έτσι και αλλιώς περιορισμός, αποστάσεις κτλ. Έδιωχναν κόσμο στη Ρήγα Φεραίου, κοιτούσαν να μην υπάρχουν πολλά άτομα στα τραπέζια παρά τις προφάσεις που υπήρχαν, πως ήταν όλοι συγγενείς όπως μας είπαν. Άλλοι πάλι δήλωσαν πως δεν έχει νόημα να μειώσουν τα τραπέζια γιατί θα κλείσουν. Δεν μπορούν να λειτουργούν με λίγα άτομα. Εφόσον μας λένε ότι αυτή είναι η όρη, θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτούς τους όρους λειτουργίας, διότι αυτή είναι υπεύθυνη και ειδική στο τι θα γίνει. Εγώ σε αυτό το οποίο διαφωνώ και το έχω διαπιστώσει στις ημέρες που πέρασε, είναι το 12 η ώρα. Μάλιστα. Θα έπρεπε τουλάχιστον να γίνει μία, και ο συγχρονισμός θα ήταν μικρότερος. Και σήμερα μέσα σε όλα αυτά έγιναν σαρωτικοί έλεγχοι στη Ρήγα Φεραίου, αποστάσεις σε τραπέζια και χρήση μάσκα στο επίκεντρο των ελεγκτών. Βέβαια, όπως είπαν οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον πεζόδρομο, οι έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια ήταν συχνοί και πριν τον πορτοκαλί συναγερμό. Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έπεσαν πρόστιμα για τη μη χρήση μάσκας σε πεζούς. Είναι συχνή η έλεγχη σε όλα τα καταστήματα εστίασης. Ένας ακόμα κλάδος που επηρεάζεται από το κλείσιμο της εστίασης είναι και τα ταξί. Μία βάρδια η νυχτερινή δεν έχει λόγο ύπαρξης πλέον, αν και πάντα κάποιοι εργάζονται, αλλά η τζίρη είναι ανύπαρκτη. Υπάρχει βέβαια λόγω των μέτρων και ο περιορισμός για δύο άτομα, οπότε ο κλάδος ζει δύσκολες μέρες. Επιτρέπεται οι επιβάτες να είναι στο 50%, δηλαδή για εμάς είναι στις δύο θέσεις. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα ακόμα μέτρο το οποίο μας πλήγει και βέβαια η μία όψη του νομίσματος είναι ότι όσον αφορά θέματα υγείας πρέπει και βεβαίως θα πειθαρχήσουμε όλοι και έτσι είναι το σωστό, γιατί οι επιστήμονες ξέρουν τι λένε και πώς το λένε. Αλλά η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι συνεχώς υπάρχουν δυσκολίες και το έργο μειώνεται, ο κόσμος αρχίζει και ξανακλίνεται στο σπίτι του. Και αρκεί να σας πω ότι και αυτά τα μέτρα που έχουν γίνει με την εστίαση και τους χώρους αναψυχής, που από τις 12 μέχρι τις 5 είναι κλειστά όλα, για εμάς συγκεκριμένα για τα ταξί έχει χαθεί από τις 3 βάρδιες η μία. Οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτό μας δυσχεραίνει ακόμα πιο πολύ. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι κλάδοι που πλήττονται από τα μέτρα. Όμως είναι αναγκαίο κακό. Κρούσματα σε εργαζόμενους του χώρου της υγείας προστίθενται καθημερινά στη λίστα του κορονοϊού στην περιοχή μας. Την Κυριακή βρέθηκε ένας ακόμη γιατρός στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας θετικός, ενώ είναι γνωστή η εικόνα που επικρατεί στο ΕΚΑ. Το γεγονός προκαλεί προβληματισμό. Ωστόσο, όπως εξηγεί ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, εφόσον ο ιός υπάρχει στην κοινότητα, μεταδίδεται όμως στις περισσότερες περιπτώσεις, όχι μέσα στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Παράλληλα, χαρακτηρίζει την κατάσταση στα νοσοκομεία ελεγχόμενη. Προβληματισμός για τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού σε υγειονομικούς. Γιατροί και νοσηλευτές είναι από τα άτομα που προσβάλλονται συχνά από τον ιό. Όπως εξηγεί ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ο ιός υπάρχει στην κοινότητα και από εκεί μεταδίδεται. Στα νοσοκομεία τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας. Οι γιατροί και γενικώς οι επαγγελματίες υγείας, οι νοσηλευτές, οι παρασκευαστές, οι παραϊατρικά επαγγέλματα είναι και αυτοί άνθρωποι και διαβιούν μέσα στην κοινωνία. Η νόσηση η οποία την χάνει να συμβαίνει με βάση τις συχνηλατήσεις οι οποίες έχουν γίνει εσωτερικά από τα ίδια τα νοσοκομεία, προκύπτει ότι έχει γίνει μέσα στην κοινότητα από τις επαφές που έχουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει εντός των νοσηλευτικών μονάδων. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει να κάνει με τα μέτρα προσοχής που πρέπει όλοι να λαμβάνουμε, με τις αποστάσεις, με την χρήση της μάσκας. Γι' αυτό άλλωστε και στην περιοχή μας εδόθηκε εντολή να γίνει χρήση της μάσκας εντός και εκτός των χώρων. Άρα λοιπόν εκεί είναι το κυρίαρχο στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε, το τι γίνεται μέσα στην κοινότητα. Καθησυχαστικός όμως ήταν ο διοικητής αναφορικά με την υγειονομική κατάσταση της περιοχής. Η κατάσταση είναι απόλυτα ελεγχόμενη αυτή τη στιγμή. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται
2 άτομα στην μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά όχι διασωληνωμένοι, αλλά είναι με μάσκα CPAP 75%, αν θυμάμαι καλά. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και 7 νοσηλευόμενοι στην κλινική που έχουμε δεσμεύσει ως κλινική COVID. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη απολύτως. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας ο Άγιος Ανδρέας δεν νοσηλεύεται κανείς. Άρα λοιπόν, αν συνεχίσουμε έτσι, που μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, δεν θα έχουμε και ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτό όμως δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση στοιχείο εφησυχασμού. Συμπληρώνεται επίσης σήμερα μία εβδομάδα με αυξημένα μέτρα. Χρειάζεται ακόμα χρόνος όμως, όπως εξηγεί ο κ. Καρβέλης, για να φανεί αν απέδωσαν. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε, τα αποτελέσματα των μέτρων εννοώ, θα τα δούμε ίσως στην τρέχουσα εβδομάδα, ίσως και στην επόμενη εβδομάδα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας βγει ως συμπέρασμα από την εβδομάδα στην οποία ξεκινήσαμε την τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων. Νομίζω ότι η εβδομάδα που τρέχει, αλλά ίσως και η επόμενη, είναι καθοριστικές και θα μας δείξουν πόσο αποτελεσματικά ήταν τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν και αν θα χρειαστεί ενδεχόμενα και ενταδικοποίηση των μέτρων. Και μέσα σε όλα αυτά, το νοσοκομείο αναφοράς μένει χωρίς διοικητή. Θα γίνει σχετική προκήρυξη από το Υπουργείο και θα προχωρήσουν οι διαδικασίες που βλέπονται. Αυτές είναι οι διαδικασίες στις οποίες διενεργεί το Υπουργείο Υγείας. Ακόμη δεν έχει γίνει η προκήρυξη, αν και κάποιοι πριν από περίπου ένα μήνα διατείνονταν ότι η προκήρυξη έγινε. Κάτι γίνεται εκεί με τον νέο διοικητή. Υπάρχει έντονο παρασκήνιο, όπως έχουμε πει. Πάμε όμως στα του κορονοϊού και ένας χώρος ακόμη που βράζει εξαιτίας των κρουσμάτων COVID-19 που έχουν καταγραφεί είναι ο χώρος της εκπαίδευσης. Πάμε, τι έχουμε να ξεκινήσουμε από τον Σωτήρη. Βράζει λοιπόν η εκπαίδευση, Σωτήρη. Ναι, επικρατεί μια ευρύτερη ανησυχία, κυρίως στο θέμα της ιχνηλάτησης, γιατί οι γονείς θέλουν να μαθαίνουν τι γίνεται και τι συμβαίνει και από πού προέρχονται αυτά τα κρούσματα. Να πούμε, στην περιοχή μας το θέμα που έχει δημιουργηθεί αφορά κυρίως τις τελευταίες ημέρες στο 13ο Δημοτικό Σχολείο, αλλά και και σχολείο στη Δυτική Αχαΐα, για κάποια μεμονωμένα κρούσματα που παρουσιάστηκαν σε αυτές τις δύο μονάδες, αλλά όπως αντιλαμβανόμαστε πρόκειται για ένα ευαίσθητο κομμάτι του πληθυσμού, οι μαθητές δηλαδή, που ευλόγως προκαλούνται κάποιο κλίμα ανησυχίας όταν εμφανίζονται δύο είδους κρούσματα από τους γονείς. Πάντως η κατάσταση, να πούμε, ότι στην Αχαΐα σε ό,τι αφορά τις σχολικές μονάδες είναι ελεγχόμενη. Να δώσουμε μερικά στοιχεία που πανελλαδικά, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως, η οποία σε δηλώσεις στο απόγευμα τόνισε ότι σε 80.000 τμήματα σχολικά σε όλη την χώρα έχουμε 186 κλειστά λόγω εμφάνισης κρουσμάτων κορονοϊού σε κάποιον ή κάποιους μαθητές. Ο αριθμός είναι πάρα πολύ μικρός σε σχέση με το σύνολο πάντα των σχολικών μονάδων και των τμήματων σε όλη τη χώρα. Και βέβαια η Υπουργός Παιδείας δεν πρόσθεσε κάτι παραπάνω σε σχέση και με τα αιτήματα που κατατίθενται και από τη σχολική κοινότητα και από την μαθητική κοινότητα και από τους γονείς και τα παράπονα και τα αιτήματα που, όπως ξέρουμε μέχρι σήμερα, αφορούν στην αύξηση των αιθουσών διδασκαλίας και κυρίως στην διεξαγωγή τεστ κορονοϊού στους μαθητές όταν εμφανίζεται ένα κρούσμα τέτοιο. Να πούμε ότι αυτό το θέμα του πρωτοκόλλου δηλαδή που εφαρμόζονται από τον ΕΟΕΔΗ στα σχολεία έθεσε και ο Δήμαρχος Πατρών Κώστας Πελετίδης στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, τον κύριο Πρεζεράκο, ζητώντας την τροποποίηση του πρωτοκόλλου που αφορά στα σχολεία, τη διεξαγωγή στην ουσία τεστ δοκιμαστικών και εχνηλάτησης μέσα στα σχολεία όταν παρουσιάζεται κάποιο κρούσμα. Όμως ο κύριος Μπονάνος, μιλώντας, εντόπισε ένα έλλειμμα σε σχέση με το ελέγχους, ας ελπίσουμε αυτό το κενό να το καλύψει η περιφέρεια, τουλάχιστον όσον αφορά τα σχολεία, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν και άλλοι ευαίσθητοι χώροι, έτσι. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί και τα τεστ δεν είναι φθηνά, έχουν και ένα κόστος όλα αυτά για να καλυφθούν και σίγουρα θα πρέπει η περιφέρεια να
να φροντίσει τουλάχιστον από εδώ και στο εξής να καλύψει το δυνατόν περισσότερο αυτό το κενό. Αυτή τη στιγμή, σε πρώτη φάση, χίλιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα γίνουν από την περιφέρεια. Ναι, θα λέγαμε ότι ο αριθμός δεν είναι μεγάλος, αλλά τουλάχιστον είναι ένα δείγμα, μια πρώτη κίνηση από την περιφέρεια, βέβαια σε συνάρτηση όλα αυτά, όχι μόνο με τα οικονομικά δεδομένα, αλλά και τις τεχνικές δυνατότητες που υπάρχουν στην περιοχή μας. Θα πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα εργαστήρια που θα έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν μεγάλο αριθμό τεστ. Πάμε όμως, Γιώργο, έχουμε και άλλο κρούσμα, κορονοϊού σε καθηγητή στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας. Πράγματι, είχαμε κρούσμα σε καθηγητή στο Γυμνάσιο Λύκειο του Ουριόλου. Αυτό έγινε γνωστό σήμερα το μεσημέρι. Το πληροφορήθηκε λοιπόν ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, ο κ. Σπύρος Μιλωνάς. Έδωσε κατόπιν εντολή στον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, τον κύριο Βασίλη Κοτσόπουλο, προκειμένου να ξεκινήσει απολύμανση στο σχολείο. Από εκεί και πέρα θα εχνηλατηθούν όλες οι επαφές του καθηγητή, ο οποίος βρέθηκε τελευταία φορά στο σχολείο στις 28 Σεπτεμβρίου, να πούμε. Ξεκινάει λοιπόν ο κύκλος της εχνηλάτησης και η εντολή που έχει δοθεί είναι ότι εάν κριθεί επιβεβλημένο, θα πρέπει να κλείσει το σχολείο για 14 ημέρες. Ο Δήμαρχος το ζητάει για 14 ημέρες να κλείσει το σχολείο. Αφού ξεκινήσει και η χνηλάτιση και για προληπτικούς λόγους βέβαια. Να πούμε πάντως ότι γενικότερα... Έχουν περάσει 15 μέρες από την εμφάνιση του καθηγητή. 28 Σεπτεμβρίου ήταν η τελευταία εμφάνιση του καθηγητή στο σχολείο. Σήμερα όμως έγινε γνωστό ότι ήταν θετικός, οπότε από σήμερα ξεκινάει η διαδικασία της, από αύριο μάλλον ξεκινάει η διαδικασία της εχνηλάτησης. Πάντως γενικότερα και η Δυτική Αχαΐα, να πούμε ότι είναι μια περιοχή η οποία και αυτή βρίσκεται σε πορτοκαλί επίπεδο ετοιμότητας, κάτι που σημαίνει ότι, θα πρέπει να, ότι έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα, όπως και στην δική μας περιοχή. Ο Δήμος έχει δώσει σαφείς οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου και εκεί ανά τέσσερις πελάτες θα μπορούν να κάθονται σε τραπέζι. Σε όλη την Αχαΐα ισχύουν τα ίδια μέτρα. Τα ίδια μέτρα. Εκεί βέβαια η περιοχή, λόγω του ότι γεωγραφικά είναι πιο μικρή από ότι είναι η Πάτρα, μπορεί να ίσως να ελεγχθεί καλύτερα η κατάσταση, να πούμε έφη. Από εκεί και πέρα πάντως είναι μια περιοχή η οποία κατά το παρελθόν είχε δώσει περιστατικά κορονοϊού και θανάτους ακόμα. Είχαμε καταγεγραμμένους θανάτους ασθενών από την περιοχή της Δυτικής Αχαΐας. Όμως σε κάθε περίπτωση παραμένει σε πορτοκαλί συναγερμό, όπως και η περιοχή της Πάτρας, να τονίσουμε. Αλλάζουμε θέμα. Παρέμβαση είχαμε σήμερα των μελών της Ένωσης Λογιστών στις εφορίες για πρόστιμα που καλούνται να πληρώσουν δεκάδες επιχειρήσεις στην Αχαΐα. Υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι επιφορτίζονται το βάρος των τροποποιήσεων και ζητούν να γίνουν διαγραφές. Οι λογιστές πήγαν σήμερα στις εφορίες της Πάτρας για να διαμαρτυρηθούν. Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΦΑ Αχαΐας έκανε μια παρουσία στο προϊστάμενο της ΑΛΦΑ ΔΟΗ, τον κύριο Παθανασόπουλο, με θέμα της ΜΥΦ του 2014. Η ΜΥΦ του 2014 αφορά επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις λεγόμενες συγκεντρωτικές καταστάσεις, αλλά για κάποιο τεχνικό λόγο, στις τροποποιητικές που μας έδινε περιθώριο ενός μηνός, περάσανε και το αρχείο των εσόδων και κάποιες επιχειρήσεις τους είδε πρόστιμο 100 ευρώ ανά τρίμηνο. Θεωρούμε ότι αυτό είναι λαθασμένη κίνηση από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν έχουν μπει στην ουσία του θέματος και αυτά τα προστήματα, όπως καταλαβαίνετε, βαρύνουν τους συναδέλφους λογιστές, οι οποίοι πρέπει να κάνουν το συνέργο του διαβόλου και να αναλύσουν σε όλες τις περιπτώσεις το λόγο γιατί πήγαν αυτά τα προστήματα. Μιλήσαμε για ένα πρόβλημα το οποίο λόγω παραγραφής τη φετινή χρονιά μας απασχολεί έντονα. Πρόστιμα τα οποία στέλνονται σε επιχειρήσεις, τα οποία αφορούν στις κεντρικές καταστάσεις του 2014 αλλά και επόμενων ετών. Λόγω παραγραφής τώρα το θέμα επήγει μέχρι τέλος του χρόνου, λόγω παραγραφής του 2014, τα οποία με βάση ένα δελτίο τύπου το οποίο τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία βάση που δόθη τότε, δόθηκε μια προφορική, θα το λέγαμε, παράταση στην προθεσμία υποβολής. Στη συνέχεια, καθησυχασμένη και λόγω ενός τεχνικού προβλήματος, και οι συνάδελφοι προχώρησαν στις υποβολές με αποτέλεσμα να έρθουν αυτά τα πρόστιμα τα οποία έχουν αρχίσει τώρα και βεβαιώνονται.
Το βάρος των τροποποιήσεων το επιφορτίζονται οι λογιστές μέσα σε όλα τα άλλα καθήκοντά τους και δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Μιλάμε για 1.800 περίπου, για 1.800 στο νόμο Αχαΐας. 1.800 υποθέσεις που έχει αλφαδόη πατρών. Άρα και η γάμα που είναι σε μεγαλύτερο όγκο επιχειρήσεων θα μπορούμε να πούμε ότι είναι πάνω από 3.000 εκεί πέρα. Προστήματα τα οποία δεν έχουν καμία βάση, καμία ουσία. Αναμένεται να επανέλθουν με νέες διαμαρτυρίες οι λογιστές αν δεν εισακουστούν τα αιτήματά τους. Λοιπόν Γιώργο, να πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Έχουμε νέες απάτες μέσω διαδικτύου. Πράγματι, έφυγε τελευταίο κρούσμα αυτή τη φορά στην περιοχή του Αιγαίου, όπου εκεί ένας δράστης τηλεφώνησε σε ανυποψία στο θύμα, του είπε δήθεν ότι είχε χαλάσει ο υπολογιστής του και ότι έπρεπε να μπει για να του τον επισκευάσει. Εκείνος έδωσε όλους τους κωδικούς που είχε αποθηκεύσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και με τον τρόπο αυτό ο δράστης κατάφερε να το αφαιρέσει το ποσό των 2.000 ευρώ. Αλλά συγγνώμη, το θύμα δεν ήξερε ότι ο υπολογιστής του δεν είχε χαλάσει. Ήταν τόση η πισικότητα του δράστη που κατάφερε να πείσει λοιπόν το θύμα ότι όντως υπήρχε βλάβη. Υπάρχει και ένα ειδικό σύστημα ΕΦΗ όπου μπορείς να μπει κάποιος μέσα σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή χωρίς να το καταλάβει και το θύμα και να προχωρήσει σε διάφορες συναλλαγές. Είναι συνηθισμένα τέτοια περιστατικά στην περιοχή τη δική μας. Να πούμε πάντως ότι, να αναφέρουμε επίσης ότι υπάρχει μια υπόθεση απάτης αυτή τη φορά αγοράς τηλεφώνων με θύματα πολλούς πατρινούς. Εξεχνιάστηκε πριν από λίγες ώρες από την ασφάλεια Αττικής όμως, 50.000 ευρώ ηλία. Τι γινόταν σε αυτή την περίπτωση? Παράγγελαν κινητά τηλέφωνα σε ιδιαίτερα δελεαστικές τιμές. Πλήρωναν το αντίτιμο, το κινητό τηλέφωνο όμως δεν έρχονταν ποτέ ΕΦΗ. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε όσους προχωρούν σε αγορές μέσω διαδικτύου και βλέπουν κάποιες προσφορές, να μην πιστούν, να το ψάξουν πάρα πολύ καλά, γιατί σε αυτή την περίπτωση το ποσό το οποίο κατάφεραν να αφαιρέσουν είναι 50.000 ευρώ. Και κλείνοντας, να πάμε και στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, όπου εκεί 4 άτομα, μεταξύ αυτών και ένας ανήλικος, έκλεβαν μηχανάκια από την Πάτρα, τα μετέφεραν εκεί στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας και τα διέλυαν σε ανταλλακτικά και τα πουλούσαν στη μαύρη αγορά. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα της υπόθεσης αυτής, προκειμένου να διαπιστωθούν οι διαστάσεις της και ο αριθμός των κλεμμένων δικύκλων από την περιοχή τη δική μας, Έφη. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.